Θεέ, γενού ήλαιος δέωμε, τη θέλει αναστείς τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθης τούτο, δε θέλει γίνει, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξε εις εμέ Κύριος ο Θεός, και ειδού Κύριος ο Θεός καλεί, εις δίκην διαπυρός, και το πυρ κατέφαγε την άβυσσον την μεγάλην, και κατέφαγε μέρος της γης. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, παύσον δέωμε, τι θέλει αναστείς τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθης τούτο, και τούτο δε θέλει γίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτως έδειξε εις εμέ, και ειδού ο Κύριος ίστατο επιτύχου εκτισμένου με στάθμην, έχων εν τη χειρή αυτού στάθμην. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, τι βλέπεις Ιαμός, και είπα στάθμην. Τότε είπε ο Κύριος, ειδού, εγώ θέλω βάλει στάθμην στο μέσο του λαού μου Ισραήλ, δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και η βομή του Ισαάκ θέλω συνερημωθεί και τα γιαστήρια του Ισραήλ θέλω συαφανιστεί και θέλω σηκωθεί εναντίον του οίκου Ιεροβουάμ εν Ρομφαία. Τότε ο Αμασίας, ο ιερεύς Βεθήλ, εξαπέστειλε προς Ιεροβουάμ, το βασιλέα του Ισραήλ, λέγον, «Όμως συνόμωσεν εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού, διότι ούτω λέγει ο Αμός. Ο Ιεροβουάμ θέλει τελευτήσει δια Ρομφαίας, ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού». Τότε είπε ο Αμασίας προς τον Αμός, «Όσοι ο βλέπον είπαγε, φύγε εις την γην Ιούδα, και εκεί τρώγε άρτον και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ μη προφητεύσει πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλείου». Και απεκρίθη ο Αμός και είπε προς τον Αμασίαν, «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ουδέ ιός προφήτου εγώ, αλλά ήμουν βοσκός και συνάζων σικάμινα». Και ο Κύριος μέλαβε να απόπισεν του ποιμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε προφήτευσον στο λαό μου Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουε τον λόγο του Κυρίου. Συλλέγεις μη προφήτευε κατά του Ισραήλ και μη στάλαζε λόγων κατά του οίκου Ισαάκ. Διότι δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Η γηνή σου θέλει είστε πόρνη εν τη πόλη και η ίσου και η θυγατέρα σου θέλουν συμπέσει δια Ρομφαίας. Και η γη σου θέλει μεριστή δια σκηνίου και εσύ θέλεις τελευθύσει εν γη ακαθάρτο. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός και ειδού κάνιστρον καρπού θερινού. Και είπε τι βλέπεις Ιαμός και είπα κάνιστρον καρπού θερινού. Τότε είπε Κύριος προς εμέ ήλθε το τέλος επί των λαών μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και τα άσματα του ναού θέλουν συνείστε ολολιγμοί. Εν τη ημέρα εκείνη λέει Κύριος ο Θεός. Πολλά πτώματα θέλουν συνείστε εν παντή τόπο. Θέλουν συνεκρύψει αυτά εν σιωπή. Ακούσατε τούτο, οι ροφούντες το σπένιτας και οι αφανίζοντες του φτωχούς του τόπου, λέγοντες πότε θέλει παρέλθει ο μην δια να πωλήσομεν γεννήματα και το Σάββατον δια να ανοίξομεν σίτων, σμικρίνοντες το εφά και μεγαλύνοντες των σύκλων και νοθεύοντες τα ζύγια της απάτης, δια να αγοράσομεν τους φτωχούς με αργύριον και το πένιτα δια ζεύγος υποδημάτων και να πωλήσομεν τα σκύβαλα του σίτου. Ο Κύριος όμως εν εις τη δόξα του Ιακώβ λέγον βεβαίως δεν θέλω λησμονήσει ποτέ ουδένα εκ των έργων αυτών. Η γη γε δεν θέλει ταραχθεί δια τούτο και πενθήσει πάσο κατοικών εν αυτή. Και δεν θέλει υπερχυλήσει όλοι ως ποταμός και δεν θέλει απορριφθεί και καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη λέγει ο Κύριος ο Θεός θέλω κάμει τον ήλιο να δύσει εν καιρό μεσηβρίας. Και θέλω συσκοτάσει την γη εν φωτεινή ημέρα και θέλω μεταστρέψει τα σεορτά σας εις πένθος και πάντα τα άσματά σας εις θρήνων. Και θέλω να βιβάσει σάκον επί πάσαν οσφήν και φαλάκρωμα επί πάσαν κεφαλήν. Και θέλω καταστήσει αυτόν ως τον πενθούντα ιών μονογενή και το τέλος αυτού θέλει είστε ως ημέρα πικρίας. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείνα επί την γην. Ουχή πείνα άρτου, δεν δίψα ύδατος, αλλά ακροάσεως τον λόγο του Κυρίου. Και θέλους υπεριπλανάστε από θαλάσσιος θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής, θέλους υπεριτρέχει ζητούντες τον λόγο του Κυρίου και δεν θέλους ευρύ. Εν τη μέρα εκείνη θέλους λιποθυμήσει, έωρε επαρθένη και νεανίσκει υποδίψεις. Οι ομνίοντες εις την αμαρτία της Σαμαρίας και λέγονται ζει ο Θεός σου, δαν ζει ο δός Βυρσαβέ και θέλους υπέσει και δεν θέλους σηκωθεί πλέον. Αμήν. Ο Αμός λοιπόν αναφέρεται σε τρεις οράσεις που του έδειξε ο Θεός. Τρεις οράσεις που αφορούν το λαό Ισραήλ, τις 10 φυλές του λαού Ισραήλ. Και ο λαός Ισραήλ ακούει με αμηχανία, γιατί όταν ακούμε μία προφητεία
και ο Θεός μιλάει με ευμένεια, θέλουμε να ακούμε και χαιρόμαστε. Αλλά όταν ακούμε μια προφητεία και ο Θεός μιλάει με δυσμένεια, τότε και στενοχωριόμαστε και πολλές φορές απορρίπτουμε την προφητεία και σκεφτόμαστε για τον προφήτη. Όλα αυτά είναι πιθανά. Υπάρχει όμως, αδελφοί αγαπητοί, πάντα ένας σωστός τρόπος να αντιμετωπίζουμε το Λόγο του Θεού. Ο σωστός τρόπος είναι, εάν ο Κύριος μιλάει προς εμάς με ευμένεια, να Τον ευχαριστούμε, να Τον δοξάζουμε και να Τον παρακαλάμε να συνεχίζει η ζωή μας να είναι κάτω από τη χάρη και την εύνοια του Θεού. Αν όμως ο Θεός μας μιλάει με δυσμένεια, τότε μην απορρίπτουμε, δεν είναι καλό να εξουθενούμε προφητείες, μην απορρίπτουμε το Λόγο του Θεού, αλλά αντιθέτως μας δίνεται την ευκαιρία, έτσι θα το παίρνουμε στην καρδιά μας, ότι ο Θεός μας προειδοποιεί και μας δίνει την ευκαιρία να προσευχόμαστε για να μην συμβεί αυτό το οποίο λέει ο Θεός και να προσευχόμαστε με μετάνοια. Να ζητάμε από το Θεό να έρθει σε μετάνοια η καρδιά μας αφού εννοήσουμε τα λάθη μας, σε επιστροφή η καρδιά μας και σε καθαρότητα ώστε ο Θεός να χαρεί, γιατί ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, δεν χαίρεται να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Λυπάται. Δεν είναι καλό να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μεταμεληθεί, μετανοήσει, ζητήσει συγγνώμη, τότε από εκεί πέρα ο Θεός αλλάζει γνώμη. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, ούτε την ταλαιπωρία του αμαρτωλού. Αλλά θέλει την επιστροφή του και τη μετάνοιά του. Και όταν μας λέει κάποια λόγια ή μας δείχνει σε ενύπνιο ή μας μιλάει κατηδίαν, με οποιοδήποτε τρόπο και αν ο Θεός μας μιλήσει, και δεν είναι ευχάριστα να ευχαριστούμε τον Θεό και να Τον δοξάζουμε για αυτά που μας λέει, γιατί η πρόθεσή Του είναι να εννοήσουμε, να μετανοήσουμε και να γλιτώσουμε και να προχωράμε πια προς ευλογία. Τρεις οράσεις δείχνει ο Θεός και κοιτάξτε τι ωραία που ο Θεός φανερώνει το θέλημά Του. Η πρώτη όραση είναι ακρίδες. Δείχνει λοιπόν ο Θεός ότι εμόρφωσε ακρίδες εν τη αρχή της βλαστήσεως του δευτέρου χόρτου. Όχι στον πρώτο θερισμό, στο δεύτερο θερισμό. Μετά τον πρώτο θερισμό, όταν βγαίνουν ξανά τα χόρτα, τότε εμόρφωσε στον ουρανό ακρίδες, γέμισε ο τόπος, έφθυραν τη γη. Αυτό σημαίνει πείνα. Αυτό σημαίνει ταλαιπωρία. Ακόμη και δίψα πολλές φορές. Γιατί το νερό φεύγει, δεν κρατιέται. Και ο Αμός βλέποντας αυτό άρχισε να προσεύχεται. Να, αυτό που λέμε. Κύριε, λέει, σε παρακαλώ, παύσον, δέομαι. Ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ μετά από αυτό το κακό που έρχεται? Είναι πολύ λίγος. Δεν τα καταφέρει, είναι μικρός. Ωραία προσευχή, αδελφοί. Δείχνει ταλαιπωρία, δείχνει ο Θεός ακρίδα και όμως λέει συγχώρεσέ μας. Παύσον, ποιος θα μας βοηθήσει? Είναι μικρός ο λαός Ισραήλ. Και αμέσως αποκαλύπτει ο Θεός και τον τρόπο που εργάζεται. Και μετεμελήθη ο Κύριος εις τούτο, βλέποντας την προσευχή και ακούοντας την προσευχή του Αμός και τη μετάνοια. Και μετεμελήθη ο Θεός δια το κακόν και είπε δεν θα γίνει. Αλλά δεν μετεμελήθη ο λαός. Και ο Θεός δείχνει δεύτερη όραση. Φωτιά. Φωτιά να τα κατατρώει, όπως λέει, και ειδού Κύριος ο Θεός καλεί εις δίκην διαπυρός και το παπύρ κατέφαγε την άβυσον τη μεγάλη και κατέφαγε και μέρος της γης. Πολύ σοβαρό, η άβυσος η μεγάλη, η φωτιά αυτή που μάλλον έδειξε πρέπει να ήταν κάτι σαν ηφαίστειο και κατέφαγε και μέρος της γης. Και πάλι το ίδιο ο Αμός, γιατί γνωρίζει τα μυστικά στη σχέση του με το Θεό. Κύριε, παύσον δέομαι του πυρός, ποιος θα αναστήσει το Ιακώβ, γιατί είναι πολύ μικρός, είναι αδύνατος, είναι λιγοστός. Και ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο και είπε δεν θέλει γίνει. Αλλά και πάλι ο λαός δεν το έλαβε υπόψη του. Ακούει, βλέπει πως ενεργεί ο Θεός, βλέπει πως απαντάει ο Θεός στις προσευχές του Αμός της μετάνοιας, αλλά δεν δίνει σημασία. Τρίτη όραση. Και ειδού Κύριος ίστατο επί του τείχου εκτισμένου με στάθμην, έχουν εν τη χειρή αυτού στάθμη. Είναι αυτό το βαρύδι που κρατάνε
οι άνθρωποι για να χτίζουν τον τοίχο ίσιο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά δεν έχει σημασία, καταλάβατε. Και είπε, Κύριος προς εμέ, τι βλέπεις εσύ, Αμός? Και είπα, στάθμη, Κύριε, βλέπω. Τότε είπε ο Κύριος Ιχουδού, εγώ θέλω βάλει στάθμη εις το μέσον του λαού μου, για να βλέπω την ευθύτητά τους. Εφόσον δεν μετενόησαν με την πρώτη, δεν μετενόησαν με τη δεύτερη, βάζω στάθμη να δω την καρδιά τους, την ειλικρίνειά τους. Και η ειλικρίνεια, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό γεγονός μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Πάρα πολύ σημαντικό η ειλικρίνεια. Να είσαι ειλικρινής. Αλλά η ειλικρίνεια απαραίτητος πρέπει να συντροφεύεται από τη μετάνοια. Γιατί η ειλικρίνεια χωρίς μετάνοια δεν έχει νόημα. Ειλικρινής δηλαδή και αμετανόητος είναι αυτός που λέει, εγώ είμαι κλέφτης και το λέω και καμαρώνω. Εγώ είμαι χαρτοπαίχτης και καμαρώνω. Εγώ είμαι αμαρτωλός, πόρνος, μοιχός και με καμαρώνω. Όχι, αυτή είμαι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Η ειλικρίνεια προς μετάνοια και προς επιστροφή. Θα βάλω, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Θεός αποφασίζει να κάνει δικαιοσύνη, τα πράγματα δεν είναι καλά για τους ανθρώπους. Καλό είναι να στερεωνόμαστε, λέει ο Λόγος του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, με το έλεος του Χριστού. Και πώς θα στερεωθούμε, θα στερεωνόμαστε, όχι μια φορά, με τη χάρη και το έλεος του Χριστού, για να μην έρθει η δικαιοσύνη του Θεού και μπλέξουμε, γιατί θα μπλέξουμε. Θα δάρει η δικαιοσύνη του Θεού, θα μπλέξουμε. Στερεωνόμαστε με τη χάρη του Χριστού και το έλεος του Χριστού, όταν μπορούμε ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων να κρατάμε πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Ταπεινού ανθρώπου, όχι ανθρώπου με έπαρση και δύναμη και δυνατότητα και ικανότητα. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και να το προσέχουμε αυτό. Δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που να μπορεί να στέκεται με την ικανότητά του, με τη δυνατότητά του, με τις γνώσεις του, με τις απόψεις του. Δεν γίνεται αυτό. Θα στερεωνόμαστε μόνο με τη χάρη και θα είμαστε στερεοί. Ταπεινά, αδερφοί, όσο πιο ταπεινά μπορείς. Πάντοτε να λες, δεν μπορώ εγώ, Κύριε, δεν ξέρω εγώ, Κύριε. Βόηθαμε. Δεν θα τα καταφέρω αν δεν είσαι εσύ μαζί μου. Αλλά και στους ανθρώπους, όχι στο Θεό ταπεινά και στους ανθρώπους υπερήφανα. Γιατί και αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Να μιλάς στον άλλον με βλέμμα υψηλών. Δεν είναι καλό. Να τον βλέπεις αφιψηλού, να τον βλέπεις σαν ίδιο, τουλάχιστον σαν ίδιο, αν όχι ανώτερο. Και να σας πω και κάτι, το ανώτερο θέλει ο Θεός. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Κακώς λέω τουλάχιστον ίδιο, ανώτερο αν τον θεωρείς τον αδελφό σου. Γιατί είναι στο τέλος τέλος. Είναι πολύ, όλοι μας, όταν βλέπουμε τους άλλους, είναι αλήθεια ότι είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Και το μυστικό είναι ότι εγώ ξέρω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, δεν τα ξέρετε εσείς. Άρα λοιπόν εγώ σε βλέπω και σε βλέπω πολύ καλό, πολύ σπουδαίο. Και αν καμιά φορά, αδερφοί αγαπητοί, γιατί συμβαίνει και αυτό, κάνουμε κάτι, μην καταθλίβουμε την καρδιά μας, πέσουμε. Θέλετε να πω και το άλλο, αμαρτήσουμε. Βέβαια, να πενθήσουμε, να κλάψουμε, αλλά προς μετάνοια. Η θλίψη προς μετάνοια είναι αυτή που χαρίζει στον άνθρωπο ζωή αιώνιο. Όμως να μην καταθλιβόμεθα και καταποθούμε υπό τις υπερβαλούσεις θλίψεως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Μην τα πάρουμε όλα τόσο βαριά και ασυγχώρητα. Δεν είμαι άξιος ώστε να συγχωρηθώ, είπε ο Κάιν. Η αμαρτία μου είναι πολύ μεγάλη, δεν συγχωρείται. Δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το Λόγο Του, που είναι απόλυτα σαφής. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πάσης, ξέρετε τι θα πει? Όλες, δεν υπάρχει καμία που δεν συγχωρείται. Όσο και μεγάλη, όσο και σπουδαία, όσο, όλες συγχωρούνται. Βεβαίως, πρέπει να συμπληρώνουμε στην καρδιά μας, αλλά και στη λογική μας. Ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θέλει ελεηθεί. Όχι θα εξομολογούμε και θα κάνω πάλι τα ίδια. Και άμα τα κάνω, πάλι θα εξομολογηθώ, πάλι θα με συγχωρέσει ο Θεός. Μην κατακρίνουμε τον εαυτό μας πέραν από και να βάζουμε την κατάκριση πιο μεγάλη από τη δύναμη της συγχωρητικότητος του Θεού. Γι' αυτό επιμένουμε και επιμένει ο Λόγος του Θεού σε αυτό, να διεκδικούμε από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω τη χάρη Του.
να μάθουμε να ζούμε στη χάρη του Χριστού. Ο Παύλος λέει, «Συ τέκνον μου Τιμόθε εν δυναμού δια της χάριτος του Ιησού Χριστού». Και τη δύναμή μας με τη χάρη του Χριστού θα την παίρνουμε. Και όπως πήραμε και τη σωτηρία μας. Αλλά και την πίστη μας και την αγάπη μας και την πορεία μας και το περπάτημά μας. Γιατί όταν ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο «εν δυναμού» είναι πάνω απ' όλα. Λάβε δύναμη, αλλά πώς? Δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Πώς δηλαδή? Ταπεινά. Ταπεινώσου μπροστά στο Θεό. Ταπεινώσου. Και ο Χριστός θα σου δώσει δύναμη. Πώς δυναμώνει ο χριστιανός? Ο χριστιανός δεν δυναμώνει με το να παίρνει δύναμη και να σκέφτεται τώρα θα αυξήσω την πίστη μου, τώρα θα αυξήσω τη δύναμή μου, τώρα θα αυξήσω την αγάπη μου. Αυτά είναι ανοησίες. Πολλοί, οι περισσότεροι έχουμε περάσει από αυτά τα λάθη, σφάλματα. Τώρα θα αυξήσω την πίστη μου. Δεν είναι να αυξήσεις την πίστη σου, άνθρωπε καημένε. Τώρα θα αγαπήσω και τους εχθρούς μου. Για προσπάθησε. Δεν γίνεται. Τώρα η ελπίδα μου θα είναι μόνο ο Χριστός. Θα απελπιστείς. Ενώ αν θέλεις να λάβεις δύναμη, πίστη, αγάπη, ελπίδα, θα πας να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και να πεις, «Πατέρα, εγώ δεν μπορώ, δώσω μου πίστη». Να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Γιατί μόνο τις δόσεις τις αγαθές ο Θεός τις δίνει. Και τα τέλεια δώρα μόνο ο Θεός θα δίνει. Ούτε ο άνθρωπος τον άνθρωπο, ούτε οι γονείς τα παιδιά, ούτε ο αδελφός τον αδελφό, ούτε ο πρεσβύτερος τον αδελφό, ούτε ο ποιμένας τον αδελφό, κανένας αδελφή. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από άνθρωπο και ούτε να δώσεις τίποτα στον εαυτό σου ή σε άλλονε. Όλα τα αγαθά και τα τέλεια δώρα, τις δόσεις τις αγαθές και τα τέλεια δώρα θα τα πάρουμε μόνο από το Θεό. Πώς? Δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Αυτό είναι το μυστικό. Τώρα λοιπόν στην τρίτη όραση ο Θεός δείχνει στάθμη. Λέει, τι βλέπεις όμως? Λέει, βλέπω στάθμη. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, λέει ο Θεός. Δεν θα βρω κανέναν ειλικρινή, κανέναν καθαρό, κανέναν άξιο ελέους. Όλοι χαθήκαμε, όλοι πάνε για γκρέμισμα. Και τότε... γιατί δεν ζητήσαν τη χάρη. Θα μου πει στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί. Ο Θεός πάντα έκανε χάρη στον άνθρωπο που μετανοούσε. Γι' αυτό από εδώ και στο εξής δεν θα βοηθάω πια το λαό μου τον Ισραήλ. Η βομή του Ισαάκ και τα γιαστήρια του Ισραήλ θα φανιστούν και θα ερημωθούν. Και θα σηκωθώ εναντίον του οίκου Ιεροβοάμ, ερωμφέα, και το τέλος θα είναι βέβαιον. Βέβαιον το τέλος. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά δεν μετανόησε. Τρίτη φορά η δικαιοσύνη. Τώρα θα περίμενε κανείς ακούγοντας ότι πια ο Θεός έρχεται εν δικαιοσύνη να τρομάξει ο λαός. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει, όταν ο άνθρωπος δεν λογαριάζει το Θεό, τότε τα βάζει με το Λόγο του Θεού και επειδή δεν μπορεί, τα βάζει με τους ανθρώπους που φέρνουν το Λόγο του Θεού. Και κάτι που παρατηρείται στους χριστιανούς και πρέπει να το προσέχουμε, γιατί είναι οι καρδιές μας ίδιες. Με την αυτή καρδιά μας έφτιαξε ο καθένας. Είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω με εσάς από εκεί που δεν είσαστε πνευματικοί, εγώ θέλω πνευματικούς ανθρώπους. Αρχίζει και επέρεται η καρδιά. Τα λέει, όχι, εγώ μόνο με πρεσβυτέρους. Δεν μιλάω, έτσι είχε πει κάποιος όταν είχε πάει ο αδερφός στην Αυστραλία. Τι είσαι, λέει, πρεσβύτερος? Εγώ μόνο με ποιμένες μιλάω. Φοβερό, αδερφοί, αυτό. Φοβερό. Τι θα πει, με παιδάκια μιλάμε εμείς. Γιατί ο Θεός εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κάνει ένεση. Απλώς παρατηρούμε να ακούσουμε με ποιον, με ποια αδελφή, αδελφό θα μας μιλήσει ο Θεός. Και προσευχόμαστε κιόλας. Με ποιον θα μας μιλήσει? Δεν μιλάει μόνο με τον ποιμένα. Και τις λίγες φορές μιλάει με τον ποιμένα. Τις πολλές φορές μιλάει με τα παιδάκια μας. Να μην ελπίζουμε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Ο μόνος που αξίζει εδώ μέσα είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό αν διαφυλάξουμε την παρουσία Του, να διαφυλάξουμε την παρουσία Του εν δυνάμει. Και όταν άκουσαν για τη δικαιοσύνη θα πρέπει να τρομάξουν. Αλλά η αντίδρασή τους ήταν τελείως διαφορετική. Αμετανόητη δηλαδή. Και αν κάποιον δεν αντέχει ο Θεός είναι τον αμετανόητο.
Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας φυλάει και να μας δίνει πνεύμα μετανοίας. Θα εκχέει, λέει, πνεύμα χάριτος και εκτιρμών στο λαό Ισραήλ στο τέλος, για να μετανοήσει και να εννοήσει, ή καλύτερα να εννοήσει και να μετανοήσει. Ο Αμασίας λοιπόν είναι ένας ιερεύς του Ιεροβάμ. Τι ιερεύς? Της κακιάς ώρας ιερεύς. Και όταν, και είναι φοβερό, θέλω να το κοιτάξουμε, αδελφοί, σελίδα 344, να δείτε τι κάνει ο άνθρωπος, ο άπιστος, ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό, και πού καταντάει, πού έχουν φτάσει και γιατί έχουν φτάσει εκεί. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 344, είναι από το Βασιλέον Α, Ιώτα Β, 12 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. 12 Ιώτα Β, 26. Έχει χωριστεί πια ο λαός Ισραήλ στις 10 φυλές και στις 2 φυλές Ιούδα και Μανασί. Και είπε ο Ροβοάμ, ο βασιλεύς των 10 φυλών, εν την καρδία αυτού: τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία εις τον οίκο Δαβίδ. Εάν ως ο λαός ούτως αναβεί, δια να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτόν τον Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και θέλουν θανατώσει με και επιστρέψει προς τον Ροβοάμ, τον βασιλέα του Ιούδα. Αρχίζει και έχει φόβο. Εδώ θα μείνετε, δεν πρέπει να φύγουνε. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι η φοβία του ανθρώπου που φέρνει ταλαιπωρία. Δεν θα φύγετε από αυτή την εκκλησία, εδώ θα είσαστε. Λάθος. Όπου θέλετε θα πηγαίνετε. Όπου αναπαύεται η καρδιά σας θα πηγαίνετε. Δεν υπάρχει εδώ, γιατί εκεί δεν πρέπει. Όπου βρίσκει ανάπαυση η καρδιά του ανθρώπου, εκεί θα πηγαίνει. Όποτε θέλετε, ελεύθεροι θα είσαστε. Και μέσα στο Πνεύμα του Άγιου υπάρχει ελευθερία. Γιατί όμως ο Ιεροβοάμ σκέπτεται έτσι? Γιατί φοβάται ότι θα τους χάσει. Μα ο Θεός, βρε, τους έδωσε. Θα τους χάσεις? Δεν λογαριάζει το Θεό. Δεν πείθεται στο λόγο του Θεού. Μα ο Θεός σε κατέστησε βασιλιά. Δόξασέ τονε. Και αν φύγουνε, είναι η αμφιβολία της ολιγοπιστίας ή της απιστίας. Μη φοβάσαι και δεν θα φύγουνε. Αυτό το αν φύγουνε και ο φόβος της φυγής μπορεί να το συναντήσει σε άντρα προς τη γυναίκα του. Μου φύγει? Δεν θα σου φύγει. Αν σου φύγει, χάθηκε. Και εν πάση περιπτώσει, αν να φύγεις, δεν μπορείς να την κρατήσει. Μόνο ο Χριστός μπορεί. Γυναίκα, λες να μου φύγει? Ή έχει φύγει? Και τι θα κάνω τώρα, λες να πω? Μη φοβάσαι. Αν ο Θεός θέλει, θα τον φέρει. Θα τη φέρει. Θα την κρατήσει, θα τον κρατήσει. Δεν είναι η αμφιβολία και ο φόβος, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι από το Θεό. Η πίστη και η αγάπη είναι από το Θεό. Και η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και ιδίως για εμάς τους χριστιανούς έξω, γι' αυτό βασιλεύουν οι detectives τώρα. Πάρε τόσα λεφτά να παρακολουθήσεις. Τι να παρακολουθήσει, κακομοίρη μου? Παρακολουθήσει και αν μην παρακολουθήσει, και αν πάμε και σε καφετσούδες και να πάμε σε medium και να τους δώσουν αυτά. Είναι φοβερά, τα έχω ακούσει, τα άκουγα στη δουλειά μου. Να δώσει και φίλτρο για να με αγαπάει, για να την αγαπάει. Σαχλαμάρες. Και πέφτουν στα δίχτυα του διαβόλου και τους αλλάζει τα φώτα. Δεν τους αφήνει σε ησυχία. Αλλά και ο Ιεροβοάμ να το πάθει αυτό, έτσι έπαθε. Θα μου φύγουνε. Το άλλο, γιατί, λέει, είσαι τόσο αυστηρός στην εκκλησία? Τι αυστηρός είμαι? Εγώ δεν είμαι αυστηρός. Ούτε με τα παιδιά μου δεν είμαι αυστηρός. Μόνο με τον εαυτό μου, και εκεί δεν τα καταφέρνω. Δεν αφήνεις, λέει, τις γυναίκες να βάψουν λίγο τα χυλάκια τους? Λέω, εγώ δεν τις αφήνω. Είπα σε καμία, μην βάψεις τα χυλάκια σου. Ό,τι θέλω να σου κάνω. Εγώ λέω το λόγο του Θεού. Λόγος του Θεού, λέει, δεν θέλω ο στερλισμός να είναι εξωτερικός. Μην φορέσεις εδώ πέρα και σκουλαρικάκια. Άμα φορέσεις σκουλαρικάκια, θα βάλει και εδώ και δεν ξέρω και πού άλλο θα βάλει. Όχι, δεν βάζουμε εμείς τέτοια. Λέω, εσύ το αφήνεις? Λέει, αν τους πω έτσι, θα φύγουν όλοι. Και φοβάσαι μη φύγουνε? Βέβαια, πόσο δεν φοβάμαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν φοβόμαστε. Ο Χριστός, ξέρετε τι έλεγε? Λέει, σκανδαλίστηκαν, του είπαν οι μαθητές ή οι Φαρισαίοι, και φύγανε. Λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Φύγετε. Δεν φοβάσαι μη σου φύγουν οι μαθητές? Τι λες τώρα? Όποιους μου δίνει ο πατέρας μου θα μείνουνε. Ό,τι έχουμε καλό, αδερφοί, είναι από το Θεό. Και αν δοξάζουμε το Θεό, θα το έχουμε.
Εάν δεν δοξάζεται στη ζωή μας ο Θεός, θα το χάσουμε. Εγώ το έχω βγάλει το συμπέρασμα και συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Αλήθεια σας λέω. Το Ευαγγέλιο είναι αριθμητική. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνουν ούτε τρία, ούτε δυόμιση. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πολύ καθαρό είναι το Ευαγγέλιο. Εάν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, ένα, θα σωθείς. Ένα και ένα ίσον δύο. Τέλειος. Μα να τον επικαλεστώ λίγο, δεν έχει τώρα γκρίζους χώρους, δεν έχει, είναι ή άσπρο ή μαύρο. Είναι αυτό το ναι και αυτό το εμήν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ήξης αφήξης. Μη φοβάσαι τίποτα. Ό,τι σου δίνει ο Θεός, δικό σου θα είναι. Εάν εσύ μείνεις. Ό,τι παίρνεις μόνος σου, θα το χάσεις. Αυτά είναι τελειωμένα. Αν κάτι πάρεις μόνος, το χάσεις. Αν κάτι στο δώσει ο Θεός, θα το έχεις. Ο Ιεροβοάμ τρομοκρατήθηκε. Λέει, τώρα τι θα κάνω. Αν πάνε, λέει, στην Ιερουσαλήμ, θα επιστρέψουν στο Ροβάμ. Ανόητος άνθρωπος. Πιο σωστά, άπιστος άνθρωπος. Και τότε έρχεται σε αυτόν εν τη απιστία του και λέει στο 28 εδάφιο, έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν. Ξέρω τι θα κάνω. Σκέφτηκε και αποφάσισε. Ξέρω τι θα κάνω. Τι ξέρεις καημένε μου, τι ξέρεις φουκαρά μου. Έλαβε βουλήν και έκαμε δύο μόσχους χρυσούς και είπε προς αυτούς, φθάνει σε εσάς να ανεβαίνετε σε Ιεροσόλυμα. Ιδού η Θεή σου Ισραήλ, ήτινε σε ενίγαγον εκ γης Αιγύπτου και έθεσε τον αμόσχο στο Βεθή, στη Βεθήλ και τ' άλλο έθεσε στο Δάν. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας. Βρήκε τη λύση. Μα είναι λύση αυτή? Να κάνεις εσύ έξω από το Λόγο του Θεού για να μην χάσεις τη βασιλεία και τους ανθρώπους. Μα τώρα θα τα χάσεις όλα. Παραβαίνει το Λόγο του Θεού, δεν το λογαριάζει το Λόγο του Θεού. Ό,τι θέλετε κάντε, ελεύθεροι είσαστε. Και στο τέλος τέλος να ξέρετε ότι αφού αναγεννηθήκατε δεν σώζεστε, δεν χάνεστε ποτέ. Πώς δεν χάνεστε, η σωτηρία δεν χάνεται λέει. Τι είναι ο Θεός άνθρωπος να σβήνει με τη γόμα και να ξεσβήνει? Αμέλαντε που σβήνει και ξεσβήνει. Αμέλαντε, άμα γράψει λέει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής τελείωσε. Αν δεν τέλειωσε, έλαντε που δεν τέλειωσε. Μόνο ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Μόνο αν φτάσουμε μέχρι το τέλος και είμαστε πιστοί, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ναι, ένα και ένα κάνουν δύο. Απλά μαθηματικά, αριθμητική ούτε καν μαθηματικά. Αριθμητική. Και συνεχίζει ο Ιεροβοάμ. Και έκαμεν 31 εδάφιο. Και έκαμεν οίκους επί των υψηλών τόπων και έκαμεν ιερείς, ακούτε, εκ των εσχάτων της του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών λαβή. Όπου τεμπέλης και ιερέας. Όπου άχρηστος και ιερέας. Δεν ήξερε να κάνει άλλη δουλειά, τι θα κάνω, ιερεύς θα γίνω. Έλα, εσένα θέλω. Θα πας να προσκυνάς το βόδι. Πάνω, γιατί θα μου το προσκυνήσω? Πόσα θα μου δίνεις? Κάθε προσκύνηση και κάθε τέτοιο και από εκείνο και από τ' άλλο, ό,τι θέλεις να κάνω να μου δίνεις. Όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, αγαπητοί, περιμένει να του δώσουν άνθρωποι, το χάσε το παιχνίδι. Το χάσε. Αν περιμένεις να πληρώνεις από ανθρώπους, να ζητάς από ανθρώπους, να ζεις από τους ανθρώπους, χάθηκες. Δεν είναι καλό. Ο χριστιανός εργάζεται. Ο μη εργαζόμενος μη δέστιε, το λέει ο Λόγος του Θεού. Καλά, να βρεθεί σε μια περίοδο ανεργίας, όλοι έχουμε βρεθεί. Όχι, εγώ δεν έχω βρεθεί, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ πιθανό να βρεθεί σε δυσκολίες, σε περίοδο ανεργίας. Και εκεί ο ένας βοηθάει τον άλλον, προφανώς. Αλλά όχι να μην είμαι σε περίοδο που ανεργίας και να μπορώ να δουλέψω και να μην δουλεύω και να περιμένω να μου δίνετε εσείς. Γιατί εγώ είμαι, λέει, ποιμένας. Και λοιπόν, εσείς θα με πληρώνετε και εγώ θα κάθομαι. Και τι θα κάνεις, λέει, ποιμένα, λέει, το έργο του Θεού. Και γιατί δεν μπορείς να το κάνεις εργαζόμενος? Δεν μπορείς να το κάνεις εργαζόμενος. Εγώ να σας πω κάτι, αδελφοί. Όταν δεν δουλεύω, λιγότερο εργάζομαι. Όταν δουλεύω, τότε τα φέρνει ο Θεός πιο καλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται, αδελφοί, να μην δουλεύουμε. Και θα δουλεύουμε και από αυτά που θα βγάζουμε με τα χέρια μας, θα προσφέρουμε στο έργο του Θεού.
Και έτσι όλοι, ο Απόστολος Παύλος, θα είμαστε ελεύθεροι. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει ελεύθερος ον πάντων, γιατί? Γιατί εγώ λέει, με τα δικά μου χέρια δουλεύω και τρώω. Και ποτέ δεν ζήτησα, λέει, τίποτα από εσάς. Ελεύθερος ον πάντων, τι ωραία, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί? Για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Ξέρει τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός βέβαια δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όποιος λέει εργάζεται για το Θεό, να τρέφεται από το πίμνιο. Αλλά υπάρχει το καλύτερο. Και εμείς δεν θέλουμε το χειρότερο, ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για τους εαυτούς μας. Το καλύτερο θέλουμε. Εγώ για τα παιδιά μου και για όλους εσάς θέλω το καλύτερο. Τα καλύτερα χαρίσματα, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, την προκοπή να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους, να προκόβουμε. Σαν άτομα, σαν οικογένειες, τα νέα παιδιά παντρεύονται. Όταν παντρεύονται δεν έχουν τίποτα. Περιμένουν να μεγαλώσουν να κάνουν, γιατί μετά δεν μπορούν να παντρευτούν. Αμέσως παντρεύονται. Πόσο χρόνο λέει, είσαι 21, γρήγορα, άργησες. Λέει, μα είσαι χαζός, λέει, τους λες έτσι και τους ξεσηκώνεις. Τι χαζός είμαι, δεν είμαι καθόλου χαζός. Στην Παλαιά Διαθήκη παντρευόντουσαν και πιο μικροί και στην Καινή Διαθήκη στην αρχή. Νέος και μη φοβάσαι. Εμένα παντρευτήκανε, σπουδάζανε όταν παντρευτήκανε. Καλά πήγαν. Δεν έχουν πολλά λεφτά. Δεν πειράζει, θα τους ευλογήσει ο Θεός. Θυμάμαι το, να μην πω ονόματα τώρα, θα το πω γιατί δεν το πω. Τον Κωστάκη τον Δρακιώτη όταν παντρεύτηκε δεν είχαν τίποτα, ούτε το νίκη να πληρώσουν. Και τι ωραία που τους έφερε ο Θεός, τους ευλόγησε ο Θεός. Τώρα έγινε και μένα στην εκκλησία, δουλεύουν και οι δυο, είναι σε ευρυχωρία, πήρε και ταξί τώρα, θα πάει και καλύτερα ακόμα. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Μη φοβόμαστε, αδερφοί. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο χριστιανός δεν είναι ζητιάνος. Δεν είναι επέτης. Ο Χριστός, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Θα σε κάνω να δανείζεις και να μην δανείζεσαι. Αλληλούια. Τώρα, αν τα κάποια παιδάκια μας βρίσκονται σε κάποια δυσκολία και θα τους βοηθήσουμε. Εγώ το λέω και το φωνάζω. Κανένας δεν είναι μόνος του. Πίσω από τον κάθε έναν από εμάς υπάρχει μια ολόκληρη εκκλησία. Όχι να την εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει. Αλλά όχι να την εκμεταλλευόμαστε, γιατί είναι τα λεφτά των φτωχών ανθρώπων αυτά. Να κάνουμε καλή διαχείριση. Δεν θα σου πληρώσουμε τις επιταγές που έβαλες και χρωστάς, τις κάρτες που έβαλες και χρωστάς. Δεν είναι καλό να προσέχεις, δεν μην βάζεις. Αλλά το ρεύμα σου θα στο πληρώσουμε. Το νίκη σου θα στο πληρώσουμε. Το γιατρό σου θα στο πληρώσουμε άμα χρειαστεί. Καλά, για το φαΐ δεν το συζητάμε. Θα είμαστε και ένοχοι ενώπιον του Θεού αν πεινάει κάποιος μεταξύ μας. Να μη φοβόμαστε, αδερφοί. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Και δεν θα μας αφήσει ο Θεός ποτέ. Ποτέ. Και έτσι έκαμε ιερείς εκ των εσχάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών λαβή. Και μάλιστα λέει, να το διαβάσω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, και έκαμεν ο Ιεροβοάμ εορτήν 32 εν το μηνύ το 8 εν τη 15η του μηνός ημέρα του μηνός ως την εορτήν του, όπως την εορτή την Ιούδα, και ανέβη επί το θυσιαστήριον, ούτως έκαμε εις Βεθήλ, θυσιάζον εις τους μόσχους στους οποίους έκαμε, και κατέστησε εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους οποίους έκαμε, και ανέβη επί το θυσιαστήριον το οποίον έκανε εν Βεθήλ τη 15η μέρα του 8ου μηνός, ακούτε, εν το μηνύ των οποίων εφεύρεν από της καρδίας αυτού. Να τώρα, άνθρωπος λέει του Θεού, αποφασίζει και κάνει ό,τι θέλει αυτός. Σκέφτομαι και λέω, θα κάνω γιορτές, έτσι πρόβα μου. Αντί να του πει ο Θεός όπως λέει ο Θεός και μιλάει, ό,τι θέλω εγώ. Καλά θα πάει. Να, τα κατάντια. Τα κατάντια είναι αυτά που έστειλε τον Αμός ο Θεός για να τους ελέγξει. Κατάντια. Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις. Αδερφοί, κανένας μας δεν ξέρει. Μην πεις ποτέ ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Κανένας μας δεν ξέρει. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Και ο Χριστός μιλάει, και ο Χριστός οδηγεί, και ο Χριστός φροντίζει, και ο Χριστός τακτοποιεί και φέρνει τάξη στη ζωή μας. Μόνο ο Χριστός. Πάει λοιπόν ένας τέτοιος ιερεύς ο Αμασίας, ο οποίος
πάει στο βασιλιά του τον Ιεροβάμ και λέει: ο Αμός συνόμωσε εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Συνόμωσε, ακούστε κατηγορία τώρα, ψεύτικη. Συνόμωσε εναντίον σου. Διαβάζω από το 10 εδάφιο, σελίδα 8-15. Ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού. Διώχτωνε. Και ο βασιλιάς λέει: κάνω ό,τι θες. Ταράχθηκε. Δεν είναι ο ίδιος ο Ιεροβάμ. Άλλος ο Ιεροβάμ ήταν αυτός που τότε το 900 περίπου που χωρίσανε. Ο Ιεροβάμ αυτός είναι τώρα γύρω στα 700 που θα διαλυθεί το κράτος του Ισραήλ. Έχουν περάσει περίπου 250 χρόνια. 200 χρόνια. Διότι ούτω λέγει ο Αμός, ο Ιεροβάμ θέλει τελευτήσει διαρρονθέας, ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού. Αυτά λέει, ότι εσένα θα σε θανατώσουν και ο Ισραήλ θα φερθεί εχμάλωτος. Μα δεν τα λέει ο Αμός. Δεν σκέφτεται καν ο Αμασίας, μήπως τον έστειλε ο Θεός. Μήπως τον έστειλε ο Θεός, και αυτή είναι μια ωραία σκέψη, αδερφοί. Και θέλω να σας πω μια μικρή εμπειρία που έχω. Όταν πρωτοπίστεψα εκεί στο Αίγιο και είχα πάει, ο Χριστός βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τους καινούργιους εκτός από μένα. Και ήρθε ένας αδερφός καινούργιος, πολύ καινούργιος, καλός αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, στον Κύριο έχει πάει. Μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία ήταν. Και μου λέει, τον είχε βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, μου λέει: εσύ δεν ξέρεις, μου λέει, δεν έχεις Πνεύμα Άγιο. Φούντωσα εγώ, γιατί είχαμε μια διαφωνία. Φούντωσα. Τι μου λέει τώρα αυτός. Ο άνθρωπος βγήκε. Αλλά μετά ήρθε μέσα μου μια φωνή και μου λέει: κι αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και εκεί φοβήθηκα. Και από τότε μου έχει μείνει αυτό. Όποιος να μου λέει το οτιδήποτε. Ούτε θυμώνω, ούτε με τη χάρη του Χριστού. Μέχρι τώρα, γιατί μπορεί αύριο να θυμώσω. Η σκέψη όμως είναι αυτή. Λες να είναι αυτή η φωνή του Θεού. Λες και να μην το έχω καταλάβει. Και αυτό με ηρεμεί, με γαλινεύει, μου βάζει φόβο μέσα στην καρδιά. Ο Αμασίας ποτέ δεν το σκέφτηκε αυτό. Λες να είναι αυτό η φωνή του Θεού. Όχι, λέει, δεν είναι και ήτανε. Και πάει λοιπόν στον Αμός και του λέει: όσοι ο βλέπων φύγε, είπαγε φύγε εις τη γη του Ιούδα. Και εκεί τρώγε, και εκεί άρτων, και εκεί προφήτευε. Εν δε τη δεθήλ, προσέξτε το αυτό, μη προφητεύσεις πλέον, διότι εδώ είναι το αγιαστήριον του βασιλέως και είναι ο οίκος του βασιλείου. Εδώ είναι τα δικά μας τα χωράφια. Δικά σας τα χωράφια. Τα δικά μας τα χωράφια. Εδώ είναι ο οίκος του βασιλείου και το αγιαστήριον του βασιλέως. Τι δουλειά έχεις, σήκω και φύγε. Δεν σε θέλουμε. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να μην θέλουμε το Λόγο του Θεού. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το να μην μπορώ, το να μην καταλαβαίνω το Λόγο του Θεού, δεν λαμβάνει την υπόψη από το Θεό και δεν έχει συνέπειες. Αλλά το να πεις «δεν θέλω το Λόγο του Θεού», εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα. Εκεί τα πράγματα χαλάνε. Δεν τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος. Δεν μπορείς τώρα το Θεό να τον διώξεις. Σου κάνει τη χάρη και σου απευθύνει το Λόγο του. Χάρη είναι. Μήπως και με ακούσεις, μετανοήσεις και επιστρέψεις. Σου κάνει τη χάρη και σου μιλάει. Είναι φοβερό να του πεις φύγε. Δεν σε θέλω. Ο Θεός να μας φυλάει. Ποτέ, αδερφοί, μη σκεφτόμαστε έτσι. Ακόμη θα το επεκτείνουμε και λιγάκι. Ποτέ μην πεις σε έναν αδελφό σου «εσένα δεν σε θέλω». Ποτέ. Δεν τον διάλεξες τον αδελφό σου. Δεν τον έσωσες. Το όποιος κάθεται δίπλα σου είναι αυτός που έβαλε ο Χριστός. Χριστός τον έβαλε δίπλα σου. Χριστός πρόσθεσε τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Ποτέ μην πεις αυτόν δεν τον θέλω. Δεν θέλω να έρθει σπίτι μου. Δεν θέλω πολλά πολλά μαζί του. Είναι μερικοί βέβαια που είναι δύσκολοι άνθρωποι. Δύσκολοι άνθρωποι. Αδερφοί μιλάω. Και δημιουργούν και σκανδαλάκια και δημιουργούν και προβληματάκια και προβληματάρες μερικές φορές. Είναι ισχύει αυτό. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Μέσα στην Εκκλησία θα τα δούμε όλα. Θα δούμε τους δόκιμους, θα δούμε τους αδόκιμους, θα δούμε τους σοφούς, θα δούμε τους άσοφους. Αλλά στους ελάχιστους, αν
εσύ κάποιον τον βλέπεις ελάχιστο, αδόκιμο, άσοφο, να θυμάσαι ότι αυτόν τον έφερε κοντά σου ο Χριστός για να τον υποφέρεις εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Αυτόν πρέπει να αγαπήσεις πιο πολύ. Και πρόσεξε, μη σκανδαλίσεις, να προσέχουμε δηλαδή όχι εσείς, να μη σκανδαλίσουμε κανέναν τον ελαχίστον, γιατί αν σκανδαλίσουμε έναν τον ελαχίστον είναι καλύτερο να πέσουμε στη θάλασσα και να μας δέσουν μία πέτρα και να πνιγούμε. Καλύτερο. Και όταν ο Κύριος ελέγχει τους ανθρώπους την τελευταία μέρα, λέει «επίνασα και δεν μου δώσατε να φάγω». Πότε σε είδαν πεινασμένο, διψασμένο, αν δεν κάνετε σε έναν τον ελαχίστον, ουδέι σε με κάνατε. Στους δε δίκαιους, επειδή κάματε σε έναν τον ελαχίστον αδελφών μου, σε με κάνετε. Να προσέχουμε λοιπόν αδελφοί, μην εξωθενούμε κανέναν. Μην περιφρονούμε κανέναν. Μην αδικούμε, μην προσωποληπτούμε, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε υπέρ είτε κατά. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Και ο Ιωάννης λέει, γράψον στους φίλους μου τους ασπασμούς μου, τους χαιρετισμούς μου. Φίλοι μου είσαστε όλοι. Είμαστε αδελφοί και φίλοι. Με πρώτο αδελφό μας τον Ιησού Χριστό και φίλο μας. Και όπως ο Χριστός μας λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους αλλά φίλους μου και αδελφούς μου, έτσι και εμείς θα λέμε για όλους. Ο Αμασίας φύγε. Τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα. Και του εξηγεί όμως. Εγώ δεν ήρθα μόνος μου, Αμασία, ιερέα του Ιεροβοάμ, εκ των χειρότερων του λαού. Ούτε ήμουν προφήτης, ούτε υιός προφήτου, ότι είχα πάει σε σχολείο, σε θεολογία, τίποτα από όλα αυτά δεν ήξερα εγώ. Ούτε με δίδαξε κανείς, ούτε με έμαθε κανείς, ούτε μου είπε ο Θεός, τίποτα κανείς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλοι εδώ έτσι είμαστε. Από τα παιδάκια μας ξέρουν το Λόγο του Θεού και πόσο μου αρέσει. Μικρά παιδιά. Ξέρουν για την αναγέννηση, για το βάφτισμα στο νερό, το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, για την αρπαγή, όλα τα ξέρουν. Δεν πήγαν σε κανένα σχολείο. Το μεγαλύτερο σχολείο είναι η Εκκλησία, αδερφοί. Αλλά ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα στο σπίτι μας. Γι' αυτό τα παιδιά μας να διαβάζουν. Μην παραμελείτε, να διαβάζετε, όχι να τους βάζετε με το ζόρι γιατί τα αγανακτήσουν. Να διαβάζετε μαζί αν δεν θέλουν. Βλέπω παιδιά 10, 13, 11, 12, 13 που ξέρουν τη γραφή καλύτερα από μένα, θα μου πεις την ξέρεις. Το λέω για παράδειγμα. Και χαίρομαι να τους διαβάζετε τη γραφή από μωρά παιδιά. Μην νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνουν και μετά θα μεγαλώσουν. Εγώ σας λέω, έχω ένα ωραίο παράδειγμα που είναι, είναι κοντά μου γι' αυτό. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Έχω παραδείγματα πάρα πολλά. Ζωανούλα μικρούλα ήταν. Τι διαβάσατε τώρα? Το κατά Ματθαίον. Μπράβο, Ανούλα μου. Άλλο, διαβάσαμε και το κατά Μάρκον. Μπράβο, Ανούλα. Τώρα, το κατά Λουκάνιον. Το κατά Λουκάνιον. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μετά μου λέει, μετά από αυτό θα διαβάσουμε την Εστήρ, το Σαμουήλ. Δεν είχε πάει σχολείο. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Εκεί δεν μεγάλη ευθύνη έχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Μην τεμπελιάζετε, παππούδες και οι γιαγιάδες. Να ασχολείστε με τα παιδιά σας. Ιδίως όταν δουλεύουν οι γονείς και δεν έχουν, και είναι χριστιανοί βέβαια έτσι, θα τους πούμε τώρα την, πώς το λένε, το λύκο και την, πώς τη λέγανε, και τη στάχτο, πώς τη λέγανε, την κοκκινοσκουφίτσα. Δεν θέλουμε ούτε λύκους, ούτε κοκκινοσκουφίτσες. Εμείς θέλουμε το Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν ευθύνη. Παίρνουν τη γραφή να διαβάζουν. Θυμάμαι την αδερφή την Εσμήνη, σε όλα τα αγκονάκια διάβαζε. Σε όλα. Εγώ δεν τους έχω διαβάσει τα εγγονάκια, αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί το κάνουν τα παιδιά. Αλλά έχουμε ευθύνη εμείς οι γονείς να τους μιλάμε για το Χριστό, για το Λόγο του Θεού, για το Πνεύμα το Άγιο. Και εξηγεί λοιπόν ο Αμός, εγώ λέει δεν ήξερα τέτοια πράγματα. Τίποτα δεν ήξερα. Αλλά ήρθε ο Θεός, με επισκέφθηκε. Μα εγώ ήμουν βοσκός και μάζευα σικάμινα. Αλλά ήρθε ο Θεός και με επισκέφθηκε.
Και μου λέει, έλα εδώ όμως. Εγώ, λέει, εσύ, έλα εδώ. Θα πας στο λαό Ισραήλ και θα προφητεύεις. Και ήρθα γιατί μου το είπε ο Θεός. Και λέω αυτά τα οποία μου λέει ο Θεός. Ο Αμασίας ούτε το λογάριασε αυτό. Ούτε το σκέφτηκε καθόλου. Δεν πέρασε από το μυαλό του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και εδώ να προσέχουμε. Μη λέμε εύκολα ο Κύριος μου είπε. Γιατί τον άλλον το δεσμεύεις. Μη λέμε εύκολα ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου. Μη το λες. Γιατί όταν εγώ ακούω κάποιον και μου λέει ο Θεός μου βάλε στην καρδιά να μου πεις, εγώ σταματάω. Και όλοι σταματάμε. Πολύ δύσκολα να το λες μόνο όταν είσαι απολύτως σίγουρος. Γιατί αν χρησιμοποιείς το όνομα του Κυρίου και επί Ματέω, δεν είναι καλό. Να λες τα δικά σου και να λες ο Θεός μου είπε. Θεός να μας φυλάει. Και αν το έχουμε κάνει ποτέ, να συζητούμε συγχώρεση από το Θεό. Θεός να μας συγχωρεί. Δεν θα λέμε ο Θεός μου είπε. Παρά μόνο όταν πραγματικά είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός μας είπε. Και μην μπερδευόμαστε και στις οικογένειες στις άλλες. Εγώ έχω πει ποτέ δεν πάω να ανακατευτώ σε οικογένεια. Και το ίδιο λέμε και οι πρεσβύτεροι όλοι. Εκτός αν πραγματικά μου πει ο Θεός πήγαινε, που είναι πολύ σπάνιο, όχι αδύνατον, έχει γίνει, ή με φωνάξουν οι αδερφοί. Αν δεν με φωνάξουν ή αν δεν μου πει ο Κύριος, εγώ δεν μιλάω καθόλου. Δεν μπορούμε να μπερδευόμαστε, ιδίως ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Η κεφαλή λέει της γυναικός είναι ο άντρας, πώς θα μπω εγώ στη μέση. Και η κεφαλή του αντρός είναι ο Χριστός, πώς θα μπω εγώ στη μέση. Μπαίνω εγώ στη μέση, αστείευεσαι. Θα βρω τον πελά μου. Όχι από ανθρώπους, από τον Θεό θα βρω τον πελά μου. Με ρωτήσεις ποιος σου είπε να κάνεις τέτοια πράγματα, ποιος σου είπε να ανακατευτείς. Και αλήθεια σας λέω δεν ανακατεύουμε ούτε στα παιδιά μου, σε κανέναν. Και είναι μάρτυρος, όποιον θέλετε ρωτήστε. Σε κανέναν δεν έχω ανακατευτεί ποτέ και ούτε θα το κάνω. Εκτός αν ή ο Θεός μου πει ή οι ίδιοι αδερφοί με φωνάξουν. Μέσα στην εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, δεν πιέζουμε, δεν καταπιέζουμε, δεν ενοχλούμε, δεν προσβάλλουμε, δεν σκαλεύουμε, δεν είμαστε περίεργοι. Γιατί να είμαι περίεργος να μάθω πώς περνάς εσύ. Πολύ καλά περνάς. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει, θα περάσει καλύτερα. Εγώ θα ανακατευτώ σε εσένα, γιατί να ανακατευτώ. Να σου δημιουργήσω πρόβλημα και να δημιουργήσω πρόβλημα και σε μένα. Σε καμία περίπτωση. Τον αμό τον έστειλε. Και ο Αμασίας δεν τον ήθελε. Και του λέει ο Θεός με έστειλε. Και ο Αμασίας χειρότερος ακόμη. Το αποτέλεσμα αδελφοί αγαπητοί είναι κρίση τώρα. Και η κρίση θα είναι χειρότερη για τον Αμασία. Εσύ λοιπόν λέγεις το... Εσύ λοιπόν άκουε τώρα το λόγο του Κυρίου που μου λες να φύγω και να μην προφητεύω και να μην μιλάω αυτά που ο Θεός μου λέει. Η γηνή σου θα είναι πόρνη στην πόλη. Φοβερό. Και αυτά τα λέει ο Θεός. Δια τούτου ούτε λέγει Κύριος ο Θεός. Η γηνή σου θα είναι πόρνη στην πόλη. Οι ίσου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν από μαχαίρι. Η γη σου θα μεριστεί διασκηνίου και θα τη χάσεις. Και εσύ θα τελευτήσεις σε γη ακάθαρτο. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θα φερθεί εχμάλωτος. Δεν αλλάζει το σχέδιο του Θεού επειδή Αμασία με διώξες. Όταν διώχνουμε το λόγο του Θεού δεν αλλάζει. Ξέρετε πως το έχω καταλάβει. Και ο Θεός μου το είπε κάποτε. Όταν έρθει ένας λογαριασμός της εφορίας, τον παίρνεις, λες το σκίζω και δεν τον λογαριάζω. Μωρέ, θα σε έρθουν να σε βάλουν στη φυλακή. Δεν τον λογαριάζεις επειδή τον έσκησες εσύ. Τι με νοιάζει λογαριασμός της ΔΕΗ. Τον παίρνω, το σκίζω, τον πετάω. Θα δεις που θα έρθουν μετά να σε φωνάξουν. Έτσι είναι ο λόγος του Θεού. Εάν αυτό που μας στέλνουν οι άνθρωποι με εξουσία τα λαμβάνουμε υπόψη μας και σκεφτόμαστε πώς θα το πληρώσουμε και αν έχουμε για να δανειστούμε και να μπορέσουμε και να προσπαθήσουμε, τώρα το λόγο του Θεού θα ασκήσουμε, αδερφοί, θα περιφρονήσουμε. Ο λαός Ισραήλ θα φερθεί εχμάλωτος, εσύ όμως Αμασία θα έχεις μεγάλη ταλαιπωρία. Η γυναίκα σου πόρνει, τα παιδιά σου θα σκοτωθούν και εσύ θα πεθάνεις σε γη ακάθαρτο. Γιατί ο Θεός δεν εμπέσεται. Τελειώνοντας αδερφοί αγαπητοί, μια φορά ακόμη να το θυμηθούμε αυτό. Με το Θεό κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να παίξει. Εάν σπέρνεις το σαρκικό φρόνημα, θα θερίζεις φθορά και τέλειωσε. Δεν αλλάζει αυτό. Αν σπέρνεις όμως το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, θα θερίσεις αιώνια ζωή,
εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.